dio 3. Είχες ωραίο ύπνο. Ήταν ωραία ζεστά. Κουχούλιασαι μέσα και πας με τα χέρια. Ωχ, το παιδί χασμουριέται ρε παιδιά. Ρε παιδιά, το παιδί χασμουριέται. Καλημερούδια, τι κάνετε, πως είσαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι και όλες καλά. Ξημερώνει παραμονή 28 Οκτωβρίου και έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς, χωρίς λόγο και αιτία. Δεν ξέρω τι έγινε, σήμερα ξύπνησα από τις 6 και είναι κάτι το οποίο είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω. Είναι κάτι το οποίο είχα να κάνω πριν μείνω έγκυος στον Αλέξανδρο. Δεν ξέρω αν θυμάστε στα παλιά μας, στα vlog μας, που ξυπνούσα από πάρα πολύ νωρίς. Και με ρωτάγατε γιατί ξυπνάς από τόσο νωρίς. Και πραγματικά δεν ήξερα το λόγο. Ήταν έτσι το βιολογικό μου ρολόι. Απλά ξυπνούσα χωρίς να βάζω ξυπνητήρι. Όταν λέω νωρίς, εννοώ ότι ξυπνούσα και γύρω στις 6.30, 7.30 το αργότερο πήγαινε. Δηλαδή, άμα ξύπναγα 7.30, έλεγα ότι παραξύπνησα. Κάπως έτσι ήταν, αν θυμάμαι καλά. Και σήμερα ξύπνησα στις 6. Κοιμήθηκα και αρκετά νωρίς, είναι η αλήθεια, χθες. Και ξύπνησα και στις 6 και. Πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχα ξεχάσει ότι αυτή την περίοδο, τώρα λίγο πριν αλλάξει η ώρα, αργεί τόσο πολύ να ξημερώσει έξω. Και πραγματικά με τρόμαξε. Με τρόμαξε, όχι. Πώς να σας το πω. Δεν είναι σωστή λέξη με τρόμαξε. Δεν μπορώ να βρω τη σωστή λέξη τώρα για να σας περιγράψω το συνέστημα που ένιωσα. Κοιτάζοντας συνέχεια έξω το παράθυρο και έλεγα τι έγινε, πότε θα ξημερώσει. Τώρα βέβαια θα αλλάξει η ώρα και θα αλλάξει αυτό. Όμως. Κάποιος τους βολεύει αυτό, εμένα η αλήθεια δεν μου αρέσει να ανοιχτώνει από τόσο νωρίς, αλλά οκ, τι να κάνουμε, αφού έτσι πάει το πρόγραμμα. Λοιπόν, σήμερα, αφού ξύπνησε και ο Αλέξανδρος αρκετά νωρίς, ξύπνησε 8 η ώρα, συνήθως ξυπνάει 9, αλλά σήμερα ξύπνησε 8, φεύγουμε να πάμε να κάνουμε κάποια ψώνια. Τώρα που είναι νωρίς, να μην πετύχουμε πολύ κόσμο, θέλω να πάμε λίγο τζάμπο και να δω λίγο γιατί από τα Χριστουγεννιάτικα, γιατί εμείς θα στολίσουμε τις επόμενες ημέρες, όπως κάθε χρόνο, ξέρετε ότι εγώ 1η Νοέμβρη κάθε χρόνο στολίζω. Τι ήθελα να σας πω. Ναι, και θέλω να πάμε και στο Playmobil Store, γιατί θέλω να πάρω στον Αλέξανδρο ένα calendar, το οποίο ελπίζω να το βρω και να σας το δείξω και να σας δώσω ιδέες για τα παιδάκια σας. Θα σας δείξω μετά, γιατί δεν σας το έδειξα εδώ, σας το έχω δείξει μόνο στο Instagram, ένα άλλο calendar που πήρα εγώ φέτος, ένα έτσι λίγο πιο διαφορετικό. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το στενό της απόγνωσης, ένα στενό το οποίο οδηγεί στην Εθνική Οδό και γίνεται της κακομοίρας κάθε μέρα, σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας, οπότε έχω άπλετο χρόνο εδώ να σας μιλήσω, σταματημένη και κολλημένη. Θέλω να σας πω ότι παρόλο που έχω ξυπνήσει τόσο νωρίς, μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί παλιά όπως σας είπα το εφάρμοζα, ήταν το βιολογικό μου ρολόι, απλά ξυπνούσα νωρίς, νιώθω πάρα πολύ ωραία που ξύπνησα τόσο νωρίς, τελείωσα όλες τις δουλειές του σπιτιού, ευτυχώς έχω φαγητό από χθες και είμαι έτοιμη, είμαι 10 παρά στους δρόμους και μπορώ να πάω εκεί πέρα που θέλω. Νωρίς, χωρίς να έχω δεσμεύσεις, χωρίς να πρέπει να γυρίσω για να κάνω τις δουλειές μου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι σταματημένη στη φανάρι, να ξέρετε. Είναι κίνηση. Αυτό το δρόμο εδώ. Πολύ, πολύ άσχημος δρόμος. Πάρα πολλές ημέρες αργότερα. Πολλές μέρες αργότερα. Επέστρεψα εδώ να συνεχίσω αυτό το vlog. Γιατί φοράω ζώνη, δεν μπορώ να καταλάβω, έχω φτάσει στον προορισμό μου. Έχω έρθει για ένα γύρισμα που έχω εδώ στα κεντρικά της L'Oréal. Αν μπορώ να σας δείξω και εντός, θα σας δείξω, θα τραβήξω κάποια πλάνα να σας δείξω. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει αυτό το βίντεο αρκετές μέρες πριν. Αλλά όσες με ακολουθείτε στο Instagram σίγουρα θα γνωρίζετε γιατί έτσι κόπηκε απότομα και δύο εβδομάδες τώρα δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο. Δυστυχώς τέλος του Οκτωβρίου χάσαμε τον παππού μου και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε, ήρθε πάρα πολύ ξαφνικά, γιατί ο παππούς μια μέρα πριν που τον είχε δει η αδερφή μου και η μαμά μου ήταν καλά
Και την επόμενη μέρα μας πήρε ότι δεν ένιωθε καλά, οπότε έπρεπε να νοσηλευτεί. Νοσηλεύτηκε τις δύο πρώτες μέρες, ήταν καλά, αλλά μετά δυστυχώς είχε αρχίσει να χειροτερεύει η κατάσταση και δυστυχώς ο παππούς έφυγε. Αυτό, αυτές τις ημέρες έχω εξαφανιστεί και με ρωτάτε που είμαι. Για εσάς εδώ στο YouTube που δεν έχετε Instagram, ήθελα έτσι να σας πω. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω γιατί δεν θέλω να στενοχωρηθώ, επειδή έχω και τη δουλειά μου και δεν θέλω να στενοχωρηθώ και να στενοχωρήσω και εσάς. Πλησιάζουν και οι γιορτές. Τώρα έχουμε έτσι το κλίμα, είμαστε και προσπαθούμε να βρεθούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων, οπότε δεν θέλω να σας μαυρίσω τις καρδιές, αλλά δυστυχώς αυτά είναι στην καθημερινότητα, να το πω. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι φεύγουν καθημερινά. Απλά εντάξει, μας ήρθε έτσι απότομα και γι' αυτό έτσι λίγο δεν μπορούσα να βρω τα πατήματά μου. Όχι πως τα έχω βρει στο 100%, αλλά είμαι πολύ καλά, γιατί από το ατύχημα του Αλέξανδρου και μετά, κάτι που δεν σας έχω πει ποτέ, έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Κάνω τώρα σχεδόν 5 μήνες ψυχοθεραπεία και έχει λειτουργήσει, με έχει σώσει σε πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, και να διαχειριστώ το ατύχημα του Αλέξανδρου και να διαχειριστώ πάρα πολλά πράγματα τα οποία με εμπόδιζαν στη ζωή μου. Ήθελα να ξεκινήσω από τότε που γέννησα ψυχοθεραπεία, αλλά δυστυχώς λίγο το ένα, λίγο το άλλο, καραντίνες από εδώ από εκεί, δεν είχα καταφέρει. Να ορίστε η ευκαιρία τώρα μου δόθηκε και έτσι και ξεκίνησα, και μπορώ να σας πω ότι είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου τα 32 παραλίγες μέρες χρόνια της ζωής μου. Λοιπόν, έχω έρθει στα κεντρικά της Λορεάλ για ένα τέλειο γύρισμα. Θα ρωτήσω αν μπορώ να σας γυρίσω πλάνα, να ρίξετε έτσι μια ματιά, γιατί θα είναι έτσι μια πολύ όμορφη μέρα. Είναι γενικότερα επειδή γνωρίζω και τον κόσμο μέσα στα κεντρικά της Λορεάλ και γενικότερα έτσι έχουμε αναπτύξει μια σχέση, μου αρέσει που έρχομαι και για να τους δω μετά από τόσο καιρό. Πάει πάνω από χρόνος με τις καραντίνες και με αυτά που έχω να δω τα παιδιά εδώ, γιατί δεν γίνονται πλέον κάποια event που γινόντουσαν παλιότερα, τέλος πάντων. Και τι ήθελα να σας πω. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να μάξει τώρα και θα με δούνε και ντρέπομαι εγώ. Δεν μπορώ. Ποιος του πάει καλέ. Λοιπόν, αφού πέρασε το αυτοκίνητο, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλές με ρωτάτε γιατί δεν έχω στολίσει ακόμα. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα στολίζω κάθε χρόνο 1η Νοέμβρη. Το έχω, δεν ξέρω, έτσι κάθε χρόνο αυτό κάνω. Μου αρέσουν τα Χριστούγεννα, θέλω να ζω τη μαγεία των Χριστουγέννων όσο περισσότερες ημέρες μπορώ το χρόνο μου. Και η αλήθεια είναι φέτος ότι λόγω του παππού το έχω αφήσει, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά. Ο παππούς έφυγε τέλος Οκτωβρίου, εγώ 1η Νοέμβρη εννοείται δεν είχα καθόλου κέφι να στολίσω. Θα κοιτάει η κοπέλα και θα λέει τι κάνει αυτή εκεί, τα θεό μου λίγο τώρα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι πως αν δεν είχα τον Αλέξανδρο δεν θα στόλιζα φέτος, γιατί δεν έχω την ίδια διάθεση όπως άλλες χρονιές λόγω του ότι χάσαμε τον παππού. Όμως, επειδή εγώ έχω ζήσει παιδικά χρόνια, επειδή είχαμε χάσει ένα πολύ νέο άνθρωπο στην οικογένεια και είχαν περάσει κάποια Χριστούγεννα τα οποία δεν είχαμε στολίσει, και επειδή μου έχει μείνει αυτή, αυτό το αγκαθάκι στην καρδιά, στο πω έτσι, δεν θέλω να κάνω το ίδιο στον Αλέξανδρο, και επειδή ο παππούς ήταν μεγάλος σε ηλικία, παρόλο που δεν είχε θέμα, το παππούς ήταν μια χαρά μέχρι τις τελευταίες μέρες, περπατούσε, έκανε τον μπάνιο μόνος, ήταν αυτόνομος ο παππούς. Θα στολίσω για τον Αλέξανδρο για να βγάλουμε έτσι και όμορφες φωτογραφίες, για να έχει στο άλμπουμ του αργότερα έτσι να βλέπει, και από τα δεύτερα του γενέθλια να έχει, να είναι στολισμένο το σπίτι μας έτσι να είναι χαρούμενο. Οπότε τις επόμενες ημέρες, μόλις το πάρω απόφαση, μόλις νιώσω εγώ καλά, νομίζω ότι μια μέρα απλά θα ξυπνήσω και θα πω ναι, τώρα είμαι έτοιμη. Μέχρι να γίνει αυτό δεν θα το κάνω. Θέλω απλά να νιώσω έτοιμη πρώτα. Αυτό θέλω. Και ναι, θα στολίσουμε. Αυτά. Θα περιμένετε λίγο, θα σας δείξω, θα σας τραβήξω βίντεο. Και λοιπόν, σας αφήνω τώρα γιατί θα έρθει η κοπέλα να περπατήσει, να πάει στη δουλειά της, και εγώ εδώ πέρα δεν θέλω να είμαι με την κάμερα. Και τα λέμε σε λιγάκι. Εν τω μεταξύ, κλασικά, για ακόμα μια φορά, όσες με ακολουθείτε καιρό, θα ξέρετε ότι εγώ είμαι μέσα στο αυτοκίνητο που πρέπει κάπου να πάω, αλλά περιμένω μέσα στο αυτοκίνητο να έρθει η ώρα. Γιατί δεν μου αρέσει να φτάνω ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα. Θέλω να φτάνω νταν στην ώρα που έχω πει, που έχει κλειστεί το ραντεβού μας. Και είναι κάτι το οποίο έχω δουλέψει με την ψυχολόγο. Και παρόλο που μου έχει πει ότι το να αργούμε και 10 λεπτά δεν είναι κακό, όντως δεν είναι κακό, και εγώ άμα αργεί κάποιος 10 λεπτά, ένα τέταρτο δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Όταν ξεφεύγει και ξεπερνάει το μισάωρο και αρχίζω και φουντώνω όταν πάω κάπου και κάποιος αργεί. Σκανάρω τώρα, τι κάνω? Ναι. Α, εντάξει, οκ.
Okay, okay. Ναι. Καλά είστε, χαίρομαι που σε γνωρίζω και από κοντά. Και φεύγω τώρα να πάω να πάρω τον κύριο Μικρούλη, γιατί θέλω να πάω να το αγοράσω κάτι, το οποίο θέλω να σας το δείξω τώρα νωρίς, να σας δώσω ιδέες για τα παιδάκια σας για τα Χριστούγεννα κάτι. Λοιπόν, ήρθαμε με τον Αλέξανδρο στο Playmobil Store στην Κηφισιά, που είναι πάνω στην Εθνική Οδό στην ουσία. Άμα γράψετε Playmobil Store Κηφισιά θα σας το βγάλει. Για να πάρουμε το εξής, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει και για τα δικά σας τα παιδάκια. Όπως εγώ θα ανοίγω το δικό μου Advent, το ημερολογιάκι μου, ο Αλέξανδρος θα ανοίγει τη Φάτινη. Τη Φάτινη Playmobil, η οποία είναι για την ηλικία του. Γιατί τα περισσότερα Playmobil δεν είναι για την ηλικία του Αλέξανδρου, αλλά υπάρχει και σειρά που είναι για την ηλικία του Αλέξανδρου. Και κάθε μέρα θα ανοίγουμε και από ένα πραγματάκι, μέχρι να ολοκληρωθεί η Φάτινη μας, δηλαδή την ημέρα των Χριστουγέννων. Ναι, το θέλεις, απεγνωσμένα. Ορίστε. Οπότε την ημέρα των Χριστουγέννων θα έχουμε ανοίξει τη Φάτινη και θα έχει ολοκληρωθεί. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα, γιατί η ημερολόγιο με σοκολατάκια δεν υπήρχε περίπτωση να το έπαιρνε έτσι κι αλλιώς. Και έψαχνα να βρω κάτι. Είχα βρει στην αρχή Lego. Lego, ο Αλέξανδρος δεν είναι ακόμα για Lego. Αργότερα τα Lego. Και επειδή Playmobil έχει αυτή τη σειρά που είναι για πιο μικρούλικα, που έχει πιο μεγάλα κομμάτια εννοώ, του πήρε αυτό. Και πάμε τώρα, πάμε κρεοπωλείο, να πάρω τίποτα να μαγειρέψω, γιατί δεν έχω ξεπαγώσει τίποτα, δεν έχω σκεφτεί τίποτα, γιατί πίστευα ότι θα αργήσω πολύ στα γυρίσματα, αλλά τελειώσαμε πάρα πολύ νωρίς. Και αυτά. Έφτασε η ώρα 2 για να καταφέρω να καθίσω στον καναπέ, γιατί πέταξα και το κρέας στο φούρνο και το περιμένουμε τώρα να γίνει και έχουμε αργήσει, γιατί ο Αλέξανδρος 2 ώρα κανονικά πρέπει να πρέπει. Δεν είναι κάτι στάνταρ, αλλά μου αρέσει να το έχω έτσι ένα πρόγραμμα και είναι ήδη 2 και έχει αρκετή ώρα, έχει κάνα μισά ώρα μετά μέχρι λίγο να κρύωσει το φαγητό. Ου, καλά, θα μας πάρει αρκετή ώρα, αλλά θα κόψω κι εγώ μια σαλατούλα τώρα για να συνοδεύσω. Πήρα στον Αλέξανδρο κοτοπουλάκι, που του αρέσει πάρα πολύ, αυτή είναι η τροφή μας. Θα φάει φακές, θα φάει αρακά, θα φάει χοιρινή μπριζολίτσα καμιά φορά, σπάνια. Μου είχε πει ο γιατρός να μην δίνω και πάρα πολύ συχνά χοιρινή μπριζόλα. Και ζει και αναπνέει για να τρώει κοτόπουλο με ντομάτα. Τρελαίνεται, ειδικά για ντομάτα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Το παιδί του αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα θα του κόψω μαζί με το κοτοπουλάκι και λίγο ντοματούλα έτσι στο πιάτο του να φάει. Και λίγο μετά να τον βάλω να κοιμηθούμε, να κοιμηθεί ο Αλέξανδρος σίγουρα. Η ψήξη μου νομίζω πάει πολύ καλύτερα. Δεν έχει περάσει εντελώς. Απλά σας είπα εδώ ότι έπαθα ψήξη, το είπα στο Instagram μόνο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ξύπνησα με ψήξη, βασικά την ώρα που κοιμόμουν πήγα να αλλάξω πλευρό και ξαφνικά ακούγεται εδώ ένα κρακ. Και μου ήρθε να τσιρίξω από τον πόνο, αλλά δεν τσίριξα, κρατήθηκα. Τώρα όσο μαγειρεύω, κάθε μέρα την ώρα που μαγειρεύω βάζουμε και βλέπει ο Αλέξανδρος Minions. Του αρέσουν Minions, καλά δεν τα λέω, του αρέσουν πάρα πολύ.
Και είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να ασχοληθεί για να μπορέσω εγώ να μαγειρέψω και να μην έχω το νου μου ότι το παιδί τι θα κάνει και πού θα πάει. Γενικά δεν μου αρέσει να βλέπει τηλεόραση. Αλλά το καλό είναι ότι ο Αλέξανδρος και μέσα στην ημέρα να έχω ανοιχτή την τηλεόραση και να παρακολουθήσω εγώ κάτι που μου αρέσει, δεν κολλάει με την τηλεόραση. Δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν βρίσκει ενδιαφέρον σε αυτά που βλέπω εγώ, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και στα Minions βρίσκει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει αυτό. Πιο πριν, τι βλέπαμε πιο πριν, Mickey Mouse. Mickey Mouse βλέπαμε πιο πριν. Αυτά, σας αφήνω να πάω να κόψω μια σαλατούλα, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, γιατί έχει φτάσει όχι το στομάχι στην πλάτη, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Βάλω τον Αλέξανδρο για ύπνο, θέλω να σας δείξω και το calendar που πήρε για μένα φέτος. Πήρε το Yogi Tea, αυτό εδώ, το οποίο δείτε τι ωραίο που είναι. Μέσα έχει, αντί για σοκολατάκια φέτος, θα ανοίγω τσάι. Το κάθε κουτάκι, το κάθε πορτάκι εδώ, περιέχει μέσα από ένα τσάι, από μία γεύση τσάι. Ορίστε. Και πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθει η ώρα και η μέρα που θα ξεκινήσω να ανοίγω αυτό το ημερολόγιο, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό το βρήκα στο σούπερ μάρκετ Θανόπουλο εγώ. Αν εσείς όμως ψάξετε λίγο, αν γράψετε δηλαδή Yogi Tea Christmas Calendar, σίγουρα θα το βρείτε και ηλεκτρονικά. Σας τα δείχνω από τώρα που είναι μέσα του Νοέμβρη για να αρχίζετε να προετοιμάζεστε. Μην αρχίζω εγώ να τα ανοίγω στο vlog μας και μετά ψάχνετε κι εσείς να τα βρείτε τελευταία στιγμή, οπότε γι' αυτό σας τα δείχνω νωρίς. Και άμα σας αρέσει σαν ιδέα κάτι από αυτά που σας δείχνω, να προλάβετε να το πάρετε. Για να δείτε πόσο καλά μου πάει η ψυχοθεραπεία, έχω δουλέψει ακόμα και αυτό. Το ότι εγώ μαζεύω και πίσω γίνεται ένας κακός χαμός. Αλλά εντάξει, να σας πω και κάτι. Θα σας πω κάτι σε όλες τις μαμάδες που μπορεί να γίνεται το ίδιο στα σπίτια σας. Κάτι που μου είπε η μαμά μου και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου είπε ότι κοίτα να χαρείς αυτή την ακαταστασία τώρα, γιατί μεγαλώνεται, μου λέει, γιατί η μαμά μου, εντάξει, και εμένα με βλέπει παιδί ακόμα. Μεγαλώνεται τόσο γρήγορα και φεύγεται από το σπίτι τόσο γρήγορα που μετά αυτή η ακαταστασία σου λείπει. Μια μαχαιριά στην καρδιά την ένιωσα, δεν θα σας πω ψέματα. Οπότε προσπαθώ να το χαρώ και έχω χαλαρώσει και δεν είμαι τώρα του τύπου τρέχω συνέχεια από πίσω να μαζέψω ό,τι έχει κάνει. Και τα μαζεύω μόνο το βραδάκι. Τα αφήνω έτσι όλη την ημέρα. Γενικότερα, βέβαια, αυτό στο δωμάτιο δεν γίνεται συχνά. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει τόσο έντονο εδώ μέσα. Συνήθως είναι αυτό το αρκουδάκι και αυτό και κάτω. Επίσης θέλω να σας πω ότι για ακόμα μια χρονιά πήραμε αυτό εδώ τον υπνόσοκο. Αυτή τη φορά του πήραμε με ποδαράκια, επειδή περπατάει φέτος. Και επειδή τα βράδια πολλές φορές σηκώνεται και έρχεται μέσα σε εμάς, έπρεπε να του πάρουμε με ποδαράκια. Το κακό είναι ότι δεν βρήκα τον φθινοπορεινό, δυστυχώς. Όσο και αν έψαχνα, γινόταν χαμός. Μάλλον είναι περίοδος τώρα που αγοράζουν όλοι. Και βρήκα τον χειμερινό. Απλά τον τίνω πάρα πολύ ελαφριά. Του βάζω μόνο ένα μακριμάνικο φορμάκι εσωτερικό με τα κουμπάκια που κουμπώνουν από κάτω. Τα ποδαράκια τα έχω γυμνά. Και απλά του βάζω το φανελάκι για τα χέρια που είναι εκτός και για αυτό το σημείο εδώ πάνω, εντάξει, σίγουρα. Και είναι καλός, δεν ξυπνάει ιδρωμένος. Αλλά εμείς, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 22 με 23 βαθμούς μέσα στο σπίτι, θεωρώ ότι αυτός είναι υπερβολικός. Δηλαδή θα ήταν καλύτερα με τον φθινοπορεινό, να βγάζαμε δηλαδή με το φθινοπορεινό το χειμώνα μας. Αλλά okay. Λοιπόν, και σας το λέω για εσάς τις μαμάδες, αυτή η εταιρεία έχει τους πιο ωραίους υπνόσακους. Πάρα πολύ ωραίους. Και αν θέλετε για πιο βρεφάκια, οικονομικούς και ωραίους έχουν και στα H&M. Τι κάνεις τώρα εδώ, πρόσεχε, θα μου χαλάσει την κάμερα. Από φύτρες πάω πάρα πολύ καλά, όπως μπορείτε να δείτε, έτσι. Με βλέπετε, πάω τέλεια από φυτρούλες. Έχει βραδιάσει, όχι πάρα πολύ, αλλά θα το κλείσω εδώ αυτό το vlog, το οποίο ήταν μέσα σε 2 ημέρες με μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Απλά επειδή είχα τραβήξει αρκετά πλάνα, έτσι ήθελα να σας τα βάλω και επειδή ήθελα να σας εξηγήσω και την απουσία μου, επειδή μου στέλνετε πολλές μήνυμα και με ρωτάτε που είμαι. Ήθελα να σας πω έτσι και ότι χάσαμε τον παππού. Ελπίζω να μην σας
έριξα, γιατί ο σκοπός μου εδώ είναι να περνάμε καλά. Τι είναι αγάπη, θα σου βγάλω το σπιτιλό. Ορίστε. Ορίστε. Δικό σου. Επειδή ο σκοπός εδώ είναι να περνάμε καλά και να λέμε έτσι όμορφα πράγματα, αλλά επειδή στη ζωή υπάρχουν και αυτά, συζητάμε και πιο στενάχωρα πράγματα κάποιες φορές. Αυτά. Δεν θα επεκταθώ άλλο πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί βραδιάζει και όταν βραδιάζει είμαι πιο ευάλωτη. Δεν ξέρω γιατί. Γενικότερα, αλλά ειδικά τώρα που είναι και πολύ φρέσκο αυτό με τον παππού, όταν βραδιάζει λίγο, δεν ξέρω. Στενοχωριέμαι πιο εύκολα για κάποιον περίεργο λόγο. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω ότι έχω ξεκινήσει. Θα μου πείτε, δεν πας καλά. Σήμερα, παιδιά, ο μήνας έχει 9 Νοεμβρίου. Και έχω ξεκινήσει ήδη και έχω αγοράσει αρκετά δωράκια για τα Χριστούγεννα. Επειδή ξέρω ποιοι θέλουν τι, έχω ήδη ξεκινήσει και έχω αγοράσει κάποια, γιατί θέλω να μην τρέχω μέσα στο Δεκέμβρη που θα γίνει το χαμός και να συνοστίζομαι μέσα στα μαγαζιά με τον κόσμο όλο ή να περιμένω τις παραγγελίες και να μου αργήσει καμία και να τρελαθώ. Δεν μπορώ, θέλω να τα έχω όλα οργανωμένα. Οπότε έχω σχεδόν τελειώσει με όλα τα μικρά, μόνο τον δικό μου έχω αφήσει, που δεν του έχω πάρει κάτι για τα Χριστούγεννα, γιατί περιμένω πως βγάλουν αυτή την κουζίνα στα Lidl, που μου έχετε πει πάρα πολύ ότι αυτή η κουζίνα είναι εκπληκτική, και να του πάρω και κάτι για τα γενέθλιά του, τα οποία είναι κοντά. Δεν έχω αποφασίσει για τα γενέθλιά του ακόμα. Τι, την κουζίνα λέω να την αφήσω για τα Χριστούγεννα, στα γενέθλιά του δεν ξέρω. Αν θέλετε να μου γράψετε καμία ιδέα από κάτω, ο Αλέξανδρος θα γίνει 2 τώρα. Αν έχετε έτσι καμία ιδέα να μου προτείνετε. Και τώρα, αφού έχω τελειώσει με τα παιδιά, θέλω σιγά σιγά να αρχίζω να ψωνίζω για τους μεγάλους κάτι, κάποιο έτσι ένα όμορφο μικρό δωράκι. Θα δω τώρα όμως, περιμένω και το Black Friday, μήπως βγάλουν τίποτα έτσι προσφορές και κάνω καμιά παραγγελία, ίσως δεν ξέρω, θα δω. Αλλά ναι, θέλω να είμαι οργανωμένη νωρίς, να τα έχω έτοιμα και να μην έχω άγχος. Αυτά, σας αφήνω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και το σημερινό βίντεο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα. Όχι, ελπίζω σίγουρα την επόμενη εβδομάδα με νέο vlog. Λογικά θα είναι το vlog των γενεθλίων μου. Έχω παραγγείλει και μια τουρτίτσα που θα σας τη δείξω. Γίνομαι 25. Όχι, πλάκα κάνω. Γίνομαι 32. Και έτσι δεν θα κάνουμε τίποτα σημαντικό, έτσι λίγοι και καλοί θα μαζευτούμε και για τους δύο λόγους, κορονοϊός και παππούς. Να σβήσω απλά έτσι για το καλό μια τουρτίτσα και τέλος. Αυτά, σας φιλώ, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα.